Κύριε Φανίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Φανίδη, θα μας επιτρέψετε... Ένα λεπτό, Κώστα. Θα μας επιτρέψετε... Συγκρατήσαμε για το τέλος της εκπομπής. Είναι μια μέρα διαφορετική και για εσάς, αλλά και για πολλούς. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε αυτή τη συναυλία του Σάκη Ρουβά που τραγούδησε Μίκη Θοδωράκη. Μάλιστα. Στο κέντρο της Νέας Μήνης. 20.000 κόσμος, 15.000 κόσμος. 20.000 κόσμος. Εχθές πραγματικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι γράψαμε ιστορία. Είχαμε κάτι το καταπληκτικό. Έναν συγκλονιστικό Σάκη Ρουβά, ο οποίος έδωσε εκ νέου μια νέα ανάγνωση σε αυτόν τον ογκόλιθο της ελληνικής λόγιας μουσικής. Ωραία, θα μας δώσετε ευκαιρία να δούμε κάτι. Φυσικά. Γιατί δεν τα έχουν δει φίλοι τηλεθεατές. Να πω κάτι. Εάν μπορούμε να δούμε το στίχο εκεί που να βρω τη ζωή μου, το τετράφυλλο δάκρυ, αυτό το τραγούδι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Γιατί ήταν και ένα θέμα που έχει συζητηθεί αυτό. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να πει αυτό το τραγούδι, ειδικά αυτούς τους. Μα τώρα, όση ώρα ακούγαμε και θα ξανακούσουμε, γιατί πραγματικά το πιο εντυπωσιακό είναι να το ακούσεις αυτό, να ακούσεις αυτή τη δουλειά που έγινε. Ότι αν μπορούσαμε να βρούμε το. Πού να βρω την ψυχή, μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Θα ήταν όλη η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτόν τον καιρό, θα ήταν η πιο μεγάλη απάντηση. Σωστά. Έτσι δεν είναι, γιατί αν μπορεί να αποδώσει αυτό το στίχο, ναι, έτσι, αυτή τη στροφή, θα έδινε απάντηση σε όλους. Ναι, εσείς που το ακούσατε, τι πιστεύετε. Η μία ανάγνωση αυτή που λέτε όντως πολύ σωστή, η άλλη είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, η απόδειξη, η περίτρανη απόδειξη ότι είχαμε έναν, μια λαοθάλασσα, δηλαδή. Και η απάντηση, αν θέλετε, η οργανική απάντηση είναι ότι ποιος άλλος εκτός από το Σάκη θα μπορούσε να μαζέψει 20.000 κόσμο σε ένα τέτοιο έργο εμβληματικό. Δικαιωνόμαστε όλοι. Καταρχήν, δικαιώνεται ο Μίκης, ο οποίος έδωσε την απάντηση που έδωσε. Δικαιωνόμαστε εμείς που τον επιλέξαμε, η προσωπική μου επιλογή και η κουβέντα που κάναμε τον κύριο Χατζατουριάν, που ήταν ο υπεύθυνος πολιτισμού, που καταλήξαμε μαζί στο πρόσωπο του Σάκη του Ρουβά. Δεν πειράζει. Και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, το είπα και πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, αυτό το έργο και ο Μίκης ενώνουν. Εμείς αρεσκόμαστε να διαφωνούμε και να είμαστε χώρια, αν θέλετε. Πρέπει να κουμπίσουμε πάνω σε αυτό το έργο, στον πολιτισμό μας, που είναι η καταφυγή μας έτσι κι αλλιώς, και να ενωθούμε επιτέλους. Δηλαδή, όλες εσείς το πιστεύατε από την αρχή. Έτσι. Ήταν δική μου επιλογή, εγώ σκέφτηκα να το καλέσω. Εντάξει, δικιά σας επιλογή, αλλά ήταν μεγάλο ρίσκο. Κοιτάξτε, γνωρίζοντας τη φωνή του και γνωρίζοντας καλύτερα και τον Σάκη, είδα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Είναι ένας άριστος επαγγελματίας. Και ήξερα ότι η φωνή του θα ταιριάξει στην παρούσα χρονική συγκυρία, στο να επικοινωνήσει αυτόν τον ογκόλιθο της ελληνικής λόγιας μουσικής σε ένα ευρύτερο κοινό. Και ήταν έτοιμος γι' αυτό και ο ίδιος σωματικά και ψυχικά, αλλά και καλλιτεχνικά να το κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι, πόσο καιρό κάνετε πρόγραμμα? Κάναμε γύρω στον ένα μήνα, ένα και. Σίγουρα. Κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, πολύ συχνά όμως. Στην εβδομάδα πάνω δηλαδή, πολλές φορές. Τετράωρες, πενταώρες. Ναι, τετράωρες πρόβες. Ναι, ναι. Και ήταν πρόβες στις οποίες συμμετείχε όλες, ή πρώτα την ορχήστρα και μετά. Κάναμε πρόβες με το πιάνο φυσικά, που του το δίδαξα. Καθίσαμε και του είπα: Ψάκι μου, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε αυτά και αυτά. Το συζητήσαμε. Τότε ναι, τώρα μετά το. Εχθές το βράδυ μου λέει: Τώρα λέει που τελείωσε το project, θα μιλάμε στον Ειρηνικό. Είχε πολύ γούστο αυτό πραγματικά. Αλλά... Να σας πω, είναι άλλη φωνή του, έτσι. Ναι, μα δεν μπορεί να πει. Δεν είναι ο Σάκης που τραγουδάει τα pop. Είναι ένας Σάκης λυρικός. Είναι... Δεν μπορεί, η τοποθέτηση είναι διαφορετική. Αλίμονο, αν θα ήταν η φωνή του έτσι. Φυσικά. Για να ακούσουμε, γιατί και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ δύσκολα κομμάτια έτσι τώρα, και έχουν και τραγουδηθεί από, κυρίως από τον Γρηγόρη Μυθικότση, έτσι, όπου η ερμηνεία του ήταν ανεπανάληπτη. Κοιτάξτε, ο Μυθικότσης ήταν και αυτός ένας ογκόλιθος, ένας τεράστιος ερμηνευτής, αν θέλετε, αλλά ήταν τωτεινός. Δηλαδή δεν πρέπει κάθε φορά να λέμε ο Μυθικότσης και ο Μυθικότσης. Τεράστιος καλλιτέχνης, τεράστια φωνή, φοβερός. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Δηλαδή ένα έργο όπως το Actionist είναι διαχρονικό. Δηλαδή έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το μέλλον και το παρόν πρέπει να μας απασχολήσουν. Σίγουρα κάθε φορά που κάνουμε Θεοδωράκη και το Actionist και εμένα, με συγκρίνουν πολύ συχνά με το Μίκη, το πώς διευθύνω. Δηλαδή όλοι συγκρινόμαστε, αλλά πρέπει αυτό το έργο να έχει μέλλον, να το πάμε στις νεότερες γενιές. Χθες το βράδυ ήταν κάποια στιγμή που συγκινηθήκατε περισσότερο ή που φοβηθήκατε περισσότερο? Αυτό το έργο, επειδή μου πάει πάρα πολύ και το έκανα δεύτερη φορά χθες, δεν σας κρύβω ότι είναι πολλές οι στιγμές που συγκινούμε όταν το διευθύνω.
Είναι τόσο ακριβή η στίχη, τόσο σπουδαία η μουσική. Το έχετε διευθύνει και με άλλους. Το έχω διευθύνει στη Θεσσαλονίκη πριν 2,5 χρόνια με άλλους συντελεστές. Αλλά ναι, φυσικά το είχα κάνει με τον Γεράσιμο τον Ανδρεάτο, με τον ίδιο βαρύτονο, τον Κώστα τον Ραφαηλίδη, που είναι ένας εκπληκτικός βαρύτονος. Και αφηγητής τότε ήταν ο Τάσος Ονούσιας. Και είχε αφήσει εποχή στην. Είχαμε βαρύτονο τον ίδιο τον βαρύτονο, τον εκπληκτικό Κώστα, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Κώστας Ραφαηλίδης και αφηγητής ήταν μαζί μας ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος. Το ότι ήταν σε ένα ανοιχτό μέρος, σε μια πλατεία με 20.000 κόσμο, 15.000 κόσμο, δεν το φοβηθήκατε καθόλου? Όχι, γιατί εξ αρχής θέλαμε να συγκεράσουμε την Πρωτομαγιά με τα 90 χρόνια του Μίκη. Ήταν μια παλαϊκή γιορτή. Πολλοί μας είπαν γιατί δεν το κάνετε στο Άλσος, κάπου σε πιο κλειστό χώρο. Αλλά η, αν θέλετε, η πεμπτουσία της έννοιας της Πρωτομαγιάς και της γιορτής ήταν αυτή για όλο τον κόσμο. Με το Θεοδωράκη μιλήσατε μετά? Είχαμε μετά, όχι, ακόμα όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Όχι, αλλά είμαι σίγουρος ότι. Μας κοιτάει και χαμογελάει ο Μίκης. Είναι ευχαριστημένος με αυτό που είδε. Χαίρομαι πάρα πολύ εγώ γι' αυτό. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι και Ολυμπιακός. Ναι, τον κάνανε από ό,τι άκουσα. Και το μάθατε σήμερα. Αφιερώσαν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Αφιερώσαν το πρωτάθλημα και η φιέστα όλη που θα γίνει φέτος για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού θα είναι αφιερωμένη στο Μίκη. Θα γυρίσουμε λίγο στη χθεσινή συναυλία. Θα επαναληφθεί αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν σκέψεις να πάει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές προτάσεις που είμαστε στις διαβουλεύσεις. Και πραγματικά πιστεύω. Ναι, με το Σάκη. Και πραγματικά πιστεύω. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν μπορεί να πάει χαμένη αυτή. Ακριβώς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή. Άρα μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να δούμε μια-δυο φορές. Σίγουρα. Να σα ρωτήσω, σε κλειστό πλέον ή πάλι ανοιχτά? Αν είναι καλοκαίρι, πιστεύω ότι θα είναι ανοιχτά. Κοιτάξτε, είναι τέτοιο έργο. Είναι τέτοιο το έργο που θέλει ένα ανοιχτό χώρο, έναν αγκαλιάσει, παρακαλώ. Χωρίς εισιτήριο ή. Αυτό θα το δούμε, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αυτό εννοώ. Θα το δούμε. Γιατί είναι ένα θέμα τώρα, δεν μπορεί κανείς. Είναι μια πολύ μεγάλη ορχήστρα αυτή. Πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Ναι. Πάρα πολλά χρήματα. Είναι ακριβή παραγωγή. Πολύ ακριβή παραγωγή. Δηλαδή, άμα πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μόνο αεροπορικά στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Έτσι. Μόνο το απλό. Θα το δούμε αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει καλή πρόθεση, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε δίπλα σας, ξέρετε πάντα. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.